Και εκεί κάνουμε την κριτική στην κυρία Καϊλή, ελάτε. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια απόπειρα εκφοβισμού μετά τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Άρα είναι μια τακτική που δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί. Έχει ξεκινήσει από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Έχουμε δει λοιπόν ότι αρχίζουν να θολώνουν οι γραμμές ανάμεσα στις εξουσίες. Δεν σέβονται τις ανεξάρτητες αρχές. Mm-hmm. Αυτό είναι μια ανοτροπία και το βλέπουμε και στην πράξη. Με συνεχείς δηλώσεις σε υψηλότατο επίπεδο από υπουργούς κατά συγκεκριμένων ανθρώπων, στοχοποιώντας και δολοφονώντας που αναφέρουν διάφοροι χαρακτήρες με έναν τέτοιο τρόπο και με μια πολύ έντονη επικοινωνιακή επίθεση ανάλογα με το στόχο και το τι βολεύει κάθε φορά. Αυτός ο αυταρχισμός νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Εγώ θα φέρω το θέμα και στην Ευρώπη, καθώς γνωρίζετε ότι έχουμε υποθέσεις, όταν καταγγέλουν οι εισαγγελείς και δικαστές ότι κινδυνεύουμε να γίνουμε Τουρκία και Πολωνία, σημαίνει ότι υπάρχει κλίμα εκφοβισμού. Είναι μια πολύ θαραλέα ανακοίνωση και νομίζω ότι είναι καλό να εξεταστεί πλέον και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γίνεται και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις που προσπαθεί να αλωθεί οποιαδήποτε γραμμή ανάμεσα στις εξουσίες αυτές. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και εκεί που η Ελλάδα δεν μπορεί να σε προστατεύσει ή να προστατεύσει αυτό το διαχωρισμό, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να παρεύουμε και διαφορετικά. Ελλάδα, και ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλάει για θεσμικά εμπόδια που θα βρει τρόπους να τα ξεπεράσει. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός γιατί είναι Πρωθυπουργός. Θα περιμέναμε ειδικά από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη κάτι διαφορετικό, αλλά που δεικνύεται στην πράξη ότι τελικά είναι δορυφόρος της Νέας Δημοκρατίας, τα ίδια επιχειρήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία. Μην μιλάτε έτσι τώρα, είστε μιλάτε σαν να μιλάτε στον παλιό κόσμο, τώρα έχετε πιο πολύ από τις από την κυρία Καϊλή. Το μόνο που κάνουν την ώρα που η χώρα μας έχει ανάγκη να βγει στις αγορές. Όταν πάει στο 4% σύνδεσμο, θα γίνει και αυτός δορυφόρος μας. Εντάξει, περιμένετε να πάμε στο 4%. Που η χώρα μας πρέπει να αλλάξει γιατί σελίδα, την ώρα που η χώρα μας πραγματικά αλλάζει ρότα, βρίσκουν τρόπους να κάνουν δουλευτόρες. Έχετε φτιάξει μια σχολή συκοφαντίας, επαγγελματίες στη συκοφάντηση και στις μηχανογραφίες και στη συνωμοσιολογία. Έχετε αντιληφθεί πολύ καλά το επικοινωνιακό παιχνίδι και δεν το αμφισβητώ. Άρα πετάτε λέξεις, λέτε κάτι θα μείνει. Όσο για το τι πανηγυρίζετε, παραδώσατε το χρέος. Παραδώσατε, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω ή θέλετε να δείτε αν θα μείνει κάτι από αυτά που λέτε. Πουλήσατε, ξεπουλήσατε τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να σας βολεύει και να μπορέσει να σας βγάλει στις αγορές για να πανηγυρίσετε μία νίκη, η οποία φυσικά είναι μία... Δεν είναι νίκη. Όταν έχεις ξεπουλήσει γύρω στα 200 δισεκατομμύρια περιουσιών των Ελλήνων σε ξένα χέρια και σε κερδοσκόπους και εσείς πανηγυρίσετε, θα βγείτε στις αγορές. Την ίδια στιγμή που μεταφέρατε το χρέος στους Έλληνες φορολογούμενους σε μισθούς και σε περικοπές συντάξεων, και την ίδια στιγμή εσείς να θέλετε να φτιάξετε ένα αφήγημα για να ετοιμαστείτε, που φαντάζομαι, για μια προεκλογική εκστρατεία, η οποία θα κρατήσει. Μιλάνε, έχω μια απάντηση. Τις πολιτικές τους έφεραν την Ελλάδα πραγματικά εδώ πέρα που την φτάσαμε. Ακούστε. Δικές σας πολιτικές ήταν 40 χρόνια και κερδίσατε με τη Νέα Δημοκρατία και φέραν το αποτέλεσμα αυτό που εξαναγκάστηκαν πολλές χώρες σε σκληρά μέτρα. Το κόστος του πρώτου εξαμήνου 15 είναι ασήκωτο. Δεν ξέρω αν θα αναφέρετε καθόλου Βαρουφάκη, αλλά επειδή αυτές οι αποκαλύψεις είναι 20 δισεκατομμύρια, εγώ έχω γραπτεί απάντηση από το Μοσκοβίσιο ότι μας κοστίσατε. Έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη και θα έλεγα οι αστικές ευθύνες που έχετε είναι σε βαθμό κακουργήματος της κυβέρνησης αυτής. Κύριε Σιμορέλη, πάμε τώρα σε αποκαλύψεις. Μία τελευταία λέξη από την κυρία Καϊλή. Κοιτάξτε, εγώ απλώς να πω ότι έχω γραπτώ στην απάντηση του Μοσκοβισή για 20 δις το πρώτο εξάμεινο του 2015 πριν την ανακεφαλαιοποίηση. Mm-hmm. Αυτά είναι δημόσια έγγραφα και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω ότι βλέπω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να μεταθέσει τις ευθύνες ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς του. Και αυτό που έκανε ήταν να διασώσει τον εαυτό του, προσπαθώντας λοιπόν, όταν τα έκανε σαλάτα, όπως ομολογεί και ο ίδιος, να γλιτώσει τουλάχιστον εκείνος. Αυτό που όμως δεν έχει καταφέρει είναι, όπως είπα, οι αστικές ευθύνες δεν παραγράφονται και θα πρέπει να απαντήσει για το κόστος αυτό που έχει μεταθέσει στον ελληνικό λαό. Και επιτρέψτε μου να θυμίσω κάτι. Στο καφενείο της Βουλής, πριν το δημοψήφισμα, πάρα πολλοί βουλευτές και συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ
έκανα συζήτηση για χαρτί που μάζευαν, όχι στο χολαργό, αλλά σε αποθήκες για να τυπώσουν νόμισμα. Και μάλιστα απειλούσαν, έλεγαν ότι θα και με τα όπλα να κατέβουμε. Σε 6 μήνες ο ελληνικός λαός θα έχει προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Υπάρχουν ευθύνες, είναι επικίνδυνοι για τον τόπο. Αυτά υπόθηκαν μπροστά και σε άλλους συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε διάλειμμα.